Αγαπητέ μου Αλέκο, κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, φίλες και φίλοι, δεν ξέρετε πόσο χαρούμενος είμαι σήμερα που μου δόθηκε η ευκαιρία για ακόμα μια φορά να κάνω ένα όμορφο οδηπορικό στην Ήπειρο, αυτή τη φορά με τη νέα μου ιδιότητα ως Πρωθυπουργό της χώρας. Και πρέπει να σας πω ότι όταν έκανα την προεκλογική μου εκστρατεία, είχα δώσει Μία δέσμευση δημόσια αλλά και στον εαυτό μου ότι εφόσον με το καλό με εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, δεν θα παραμείνω κλεισμένο στο μεγαρό μαξί μου, αλλά θα προσπαθώ κάθε μήνα να βρίσκομαι και σε μια διαφορετική περιφέρεια. Όχι μόνο για να κρατάω ζωντανή την επαφή μου με την ελληνική κοινωνία, αλλά για να δώσω με αυτόν τον τρόπο έμφαση, ξεχωριστή έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Και επιστρέφω σήμερα σε έναν τόπο τον οποίο. Ε, αγαπώ ιδιαίτερα στην Ήπειρο και βρίσκομαι μαζί σας εδώ πέρα σε αυτό το ονειρεμένο χωριό με αυτήν την καταπληκτική θέα, ενθυμούμενος την πρώτη φορά που βρέθηκα στα μέρη σας. 14 χρονών είχα τη μεγάλη χαρά, το έχω μοιραστεί με τον πρόεδρο της Βουλής, συμμετέχοντας σε μια εκδρομή της Χαν Θεσσαλονίκης να διασκίσω για πρώτη φορά τη χαράδρα του Βίκου και να περπατήσω στα πολύ όμορφα βουνά σας από τότε, έμεινε στη μνήμη μου ανεξίτηλα εγγεγραμμένη η ομορφιά αυτού του μαγικού τοπίου. Και όποτε μπορώ, προσπαθώ να βρίσκω την ευκαιρία να επιστρέφω είτε με την πολιτική μου ιδιότητα, είτε περνώντας λίγο χρόνο με την οικογένειά μου, όπως τα κατάφερα να περάσω λίγο χρόνο τα περασμένα Χριστούγεννα και να διασχίσω το Βίκο χειμώνα αυτή τη φορά και να δω ένα τελείως διαφορετικό, αλλά εξίσου όμορφο τοπίο. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ πέρα για να σας μεταφέρω το μήνυμα μιας ανάπτυξης η οποία θα στηρίζεται πάνω απ' όλα στην προστασία του περιβάλλοντος. Με τον Αλέκο, τον Καθρημάνη, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε συχνά τέτοιες συζητήσεις. Και πιστεύω ειλικρινά ότι εδώ πέρα τα μέρη σας, το Ζαγόρι αλλά η Ήπειρο συνολικά μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για μια ανάπτυξη η οποία προστατεύει το περιβάλλον η οποία προσελκύει ποιοτικό τουρισμό 12 μήνες το χρόνο, η οποία συνδέει την ανάπτυξη με τον αγροδιατροφικό τομέα και με την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτό το τετράγωνο είναι που κάνει το Ζαγόρι, την Ήπειρο, αλλά τον μόνο από και τη χώρα μας, μοναδική στον κόσμο. Και βέβαια, στην προσπάθεια αυτή, η οποία ξεδιπλώνεται μέσα από ένα συνολικό πλέγμα πολιτικής, πρώτος εγώ θα είμαι αρωγός στα αιτήματα της περιφέρειας. Και είμαι εδώ για να σας πω ότι μια προσπάθεια η οποία είχε ξεκινήσει το 2014 με τον κύριο Τασούλα, Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, Γραμματέα Πολιτισμού, για να γίνει το Ζαγόρι το πρώτο πολιτιστικό τοπίο, όχι μνημείο, τοπίο εγγεγραμμένο στα Μητρώα της UNESCO, προσωπική μου δέσμευση είναι ότι θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί. Το Ζαγόρι θα είναι το πρώτο τοπίο ελληνικό στον κατάλογο των τοπίων της UNESCO. Γιατί το αξίζει, γιατί αυτό το τοπίο είναι πραγματικά μοναδικό, αλλά και διότι η άειλη κληρονομιά, η οποία εκφράζεται με τόση ένταση μέσα από τη ζωή και τις δραστηριότητες καθημερινές των ανθρώπων, έρχονται και συνθέτουν ένα μοναδικό πάζελ το οποίο πρέπει να προστατευθεί και να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο. Και θα είναι το Ζαγόρι το πρώτο ελληνικό τοπίο. Μετά από 18 πολιτιστικά μνημεία, αν δεν κάνω λάθο, το τελευταίο μνημείο το οποίο εντάχθηκε ήταν η Φίλιππη, το 2016. Ε, το Ζαγόρι θα είναι το πρώτο τοπίο, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα ενταχθεί στα Μητρώα τη UNESCO. Θα μα πει περισσότερε δετομέρειε η κυρία Μενδόνη στη συνέχεια. σω καταφέρουμε να το κάνουμε και το 2021, που είναι μια τόσο σημαντική χρονολογία για τη χώρα μα. Από εκεί και πέρα, το πλαίσιο των παρεμβάσεων το οποίο δρομολογούμε αναφέρεται στην ουσία σε όλες τις, τις πτυχές των θεμάτων που ακούμπησε ο Δήμαρχος στην παρέμβασή του. Για το πώς θα στηρίξουμε τις τοπικές οικονομίες, πώς θα μειώσουμε τον ένφια. Ήμασταν συνεπείς στη δέσμευσή μας να μειώσουμε τον ένφια. Τον μειώσαμε νωρίτερα από ό,τι είχαμε πει, κατά 30%. Και βέβαια οι μελλοντικέ μειώσει ένφια, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω, να κάνουμε κάποιες εξειδικευμένες παρεμβάσεις για τα ορεινά χωριά, για τα νησιά μας, ώστε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τον ένφια, εκεί που αισθανόμαστε ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να μείνουν οι κάτοικοι στον τόπο τους. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει να αναπτύξουμε το τουριστικό μας προϊόν με έναν τρόπο ποιοτικό και βιώσιμο. Πρέπει να δώσουμε καινούριε δεξιότητε στα παιδιά μα να ανακαλύψουν τα καινούργια επαγγέλματα που, που θα υποστηρίξουν αυτό το νέο μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο οραματιζόμαστε. Θα είναι οι νέοι κτηνοτρόφοι, θα είναι οι νέοι γεωργοί, θα είναι οι νέοι ξεναγοί, οι οποίοι θα μας ξεναγούνε σε αυτά τα πανέμορφα βουνά για να μπορέσουν και τα νέα παιδιά να συνεχίσουν να κατοικούν και να δίνουν ζωή σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο. Και βέβαια, έχουμε συζητήσει και με τον Περιφερειάρχη πολλές φορές τα ζητήματα των υποδομών. Η Ήπειρος δεν είναι πια η απομονωμένη η Ήπειρος που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Η Εγνατία, η Ιωνία, επιτρέπει πια στην Ήπειρο να είναι απολύτω προσβάσιμη. Από την Αθήνα μπορεί να έρθει κανεί πια γρήγορα και με ασφάλεια. Και βέβαια και η ολοκλήρωση τη Εγνατία με την προέκτασή τη μέχρι την Κακαβιά και η ολοκλήρωση των υπόλοιπων οδικών έργων θα ολοκληρώσουν το πλαίσιο των οδικών αξώνων για να μπορέσει και η Ήπειρο να μην αισθάνεται ότι υπολείπεται σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα ω προ τι υποδομέ τη. Πάνω, από όλα, πάνω απ' όλα αυτό το οποίο πρέπει και επιβάλλεται να προστατεύσουμε είναι αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Είχα την ευκαιρία το πρωί να ξεκινήσω την επίσκεψή μου με μια ξενάγηση στη νέα μονάδα διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων, η οποία δρομολογήθηκε, και θέλω να το πω αυτό δημόσια, χάρη στην επιμονή του Περιφερειάρχη. Εάν δεν ήταν Περιφερειάρχης ο Αλέκος ο Καχρημάνης, η μονάδα αυτή δεν θα γινόταν. Διότι θέλω να σας θυμίσω, ίσως δεν το γνωρίζετε, ότι η μονάδα αυτή υπεγράφει και εγκρίθηκε από τη Διπουργική Επιτροπή την ίδια μέρα, πριν από πέντε χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 2014, που εγκρίθηκε και η αντίστοιχη μονάδα στην Κέρκυρα. Κάντε τη σύγκριση εδώ πέρα με την κατάσταση που επικρατεί, μια σύγχρονη μονάδα φιλική προς το περιβάλλον, η οποία θα διαχειρίζεται πια όλα τα στερεά απόβλετα της Υπήρου με τρόπο περιβαλλοντικό σύγχρονο, παράγοντας ενέργεια και θάβοντας πια μόνο το υπόλοιμα σε σχέση με το χάος της Κέρκυρας, όπου τα σκουπίδια στηβάζονται στο δρόμο και όπου θα χρειαστεί πάρα πολύ γρήγορα να καλύψουμε το χαμένο χρόνο. Αποτελεί δέσμευσή μου όμω προσωπική ότι το ζήτημα των στερεών αποβλήτων σε ολόκληρη τη χώρα θα έχει λυθεί εντό μια τετραετία. Αλλά εδώ πέρα δείξατε το δρόμο. Πω το δημόσιο και ο ιδιωτικό τομέα, δουλεύοντα από κοινού μαζί ω συνεργάτε, μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα εποφελία των πολιτών. Και το λέω αυτό διότι τα προβλήματα των απορριμμάτων είναι τα προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν και πρέπει να τα διαθετήσουμε. Αυτά όμω οι προκλήσει για τι οποίε σα μίλησα είναι οι προκλήσει του μέλλοντο. Μια πολιτική η οποία βάζει την προστασία του περιβάλλοντο σε πρώτη γραμμή, όχι στα λόγια, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη. Και αυτή η μοναδική κληρονομιά, την οποία έχετε εδώ, δεν οφείλουμε απλά να την προστατεύσουμε, οφείλουμε να τη μετατρέψουμε σε πλούτο για εσά και τα παιδιά σα, ώστε τα χωριά σα να εξακολουθούν να είναι ζωντανά και να μπορέσουμε να τα διαφημίσουμε στα πέρατα του κόσμου, να δεχόμαστε περισσότερου επισκέπτε και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούμε νέο πλούτο. Όταν ήρθα το μεσημέρι και έκατσα στην όμορφη πλατεία σα κάτω από αυτόν τον υπερονόβιο πλάτανο, ήρθε και με βρήκε μια κυρία από την Αμερική, που είπε στα αγγλικά: Τι μοναδικά μέρη είναι αυτά. Δεν γνώριζα καθόλου την ορεινή Ελλάδα. Θα φέρω πολλού καλού φίλου μου την επόμενη φορά που θα έρθω. Στην Ελλάδα, πράγματι, δεν γνωρίζουν οι επισκέπτε τη Ελλάδο, την ορεινή Ελλάδα, όπω δεν γνωρίζουν και πολλά από τα πολιτιστικά μα μνημεία. Μετά την επίσκεψή μα στη Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων, πήγαμε στο αρχαίο θέατρο τη Δοδόνη, μαζί με την Υπουργό, μαζί με την κυρία Πρόεδρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, ένα μοναδικό πολιτιστικό χώρο, τον οποίο δυστυχώ επισκέπτονται με το ζόρι 50.000 επισκέπτε ετησίω. Με ένα αναψυκτήριο το οποίο παραμένει κλειστό και με ένα πολιτήριο το οποίο με το ζόρι πουλάει 10 βιβλία. Δεν είναι αυτή η εικόνα των αρχαιολογικών χώρων την οποία θέλουμε. Και θα την αλλάξουμε. Και θα συνδέσουμε και την πολιτιστική μα κληρονομιά με το τουριστικό μα προϊόν, ώστε η συνολική εμπειρία μια επίσκεψη σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο, 12 μήνε το χρόνο, να είναι μια εμπειρία μοναδική. Αυτό είναι το σχέδιό μα για τον τόπο σα. Είναι ένα σχέδιο το οποίο θα το κάνουμε πράξη, γιατί ξέρουμε πώ να υλοποιούμε τέτοιε δράσει. Και είμαι σίγουρο ότι θα βρει τη στήριξη τη τοπική κοινωνία, του Δήμου, τη Περιφέρεια και να γνωρίζετε ότι θα έχει την αμέριστη δικιά μου υποστήριξη. Και εύχομαι και ελπίζω και όταν θα βρεθώ στην UNESCO τον ε, Νοέμβριο, θα ξεκινήσω ενεργητικά ο ίδιο την προώθηση τη υποψηφιότητα του Ζαγορίου ανάμεσα σε άλλε υποψηφιότητε για άλλα πολιτιστικά μνημεία τα οποία έχουμε. Αλλά τονίζω ότι το Ζαγορείο θα είναι πρώτο στη λίστα για τα πολιτιστικά τοπία τη UNESCO και εύχομαι και ελπίζω να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας και το 2021 το Ζαγόρι να είναι το πρώτο πολιτιστικό τοπίο της UNESCO από την Ελλάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.